ξεκίνημα λοιπόν της εκπομπής μας, άλλο ένα καλό σας κοντά σας. Άλλο ένα καλό στους Οκτωβριανό. Οκτωβριανό. Τώρα ακούστηκε κάπως αυτό, τα Οκτωβριανά μου θυμίσεις. Τι πώς το είπες και εσύ τώρα έτσι. Να σου πω, εγώ είμαι γεννημένη 21 Απριλίου, δεν ξέρω τίποτα. Ένα Απριλιανά είχαμε τότε, δηλαδή το σώσμα από πουθενά. Εδώ λοιπόν, Οκτώβρη μήνα, στην καρδιά της Αθήνας, στο υπέροχο TR που μας φιλοξενεί στην Ομόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το ξενοδοχείο για όλα όσα μας προσφέρει φυσικά. Έχετε άλλη μια εκπομπή με πάρα πολύ ωραίους καλεσμένους και με πάρα πολύ ωραία θέματα. Και με πάρα πολύ κέφι και διάθεση και. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα, Νατάσα μου, είναι ότι το καλοκαίρι έχει φύγει πια. Το φθινόπωρο έχει μπει στις ζωές μας και δεν ξέρω, ενώ οι πιο πολλοί άνθρωποι έχουν την αίσθηση ότι το καλοκαίρι είναι μια εποχή που πρέπει να βγεις με κορμί στην παραλία. Εγώ πιστεύω ότι ο χειμώνας απαιτεί να έχουμε πολύ ωραία σώματα, γιατί είναι αυτά τα στενά κολάν, είναι αυτές οι φούστες, οι πένσιλ, είναι αυτά τα ωραία σικά, τα ψηλόμεσα παντελόνια που έχουν βγει. Εγώ το χειμώνα θέλω να έχω ωραίο σώμα. Εγώ πάλι θέλω να έχω όλο το χρόνο ωραίο σώμα. Εντάξει, εγώ δεν πάω το καλοκαίρι στην παραλία, οπότε δεν με νοιάζει ιδιαίτερα, κατάλαβε. Για πες κι άλλα, Κορινθίου. Έτσι λοιπόν, έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε για άλλη μια φορά στην εκπομπή μας την αγαπημένη μας πια Αγγελική. Έτσι δεν είναι, την κυρία μου. Εννοείται, είναι πλέον μέλος αυτής της εκπομπής. Έτσι. Που θα μας μιλήσει όμως για κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον. Τη λιποαναρρώφηση. Καλώς την αγαπημένη μας Αγγελική. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση και πάλι. Σε συνηθίσαμε τώρα, δεν μπορούμε. Μπήκε ο Οκτώβρης με σένα, πρέπει να τελειώσει και με σένα. Δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι. Μιλήσαμε για τόσο ωραία πράγματα στις προηγούμενες εκπομπές. Αλλά ήθελα να μιλήσουμε και για λίγο μάζεμα, λίγο. Τη λιποαναρρώφηση, ναι. Λοιπόν. Που θεωρείται και ένα θέμα ταμπού, έτσι. Γιατί ταμπού? Γιατί θεωρείται ότι εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Αυτό υπάρχει παρά έξω σε γενική αντίληψη στον κόσμο. Δεν ξέρω αν ισχύει ή δεν ισχύει. Όχι. Οι τεχνικές, οι καινούργιες τεχνικές, εδώ και αρκετά χρόνια θα έλεγα, είναι τόσο ασφαλείς. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχουν εκείνες οι επιπλοκές που είχαμε κάποτε, που γινόταν με την ξηρή μέθοδο, που λέμε. Ενώ τώρα ο τρόπος που κάνουμε την τοπική μας αναισθησία, το γεγονός ότι είναι με τοπική αναισθησία, δεν είναι πια με γενική νάρκωση, όλα αυτά έχουν περιορίσει πάρα πολύ τους κινδύνους. Αυτά θέλουμε να ξεκινήσουμε στον κόσμο και να καταλάβει ότι είναι κάτι που έχει απόλυτη ασφάλεια και ειδικά αν πάει σε κάποιον πλαστικό χειρουργό, ο οποίος σίγουρα είναι ο πλέον ειδικός να του τα εξηγήσει όλα, τότε μπορεί με κλειστά μάτια να αφαιθεί στην τοπική αυτή νάρκωση και στα αποτελέσματα τα πολύ ευεργετικά που έχει. Mm. Σε ποια σημεία, Αγγελική μου, μπορεί να κάνει κάποιος την επέμβαση? Θα έλεγα σχεδόν σε όλο το σώμα. Τα πιο κλασικά μας σημεία, ειδικά εμείς οι γυναίκες, είναι τα ψωμάκια, τα πιασήματα λίγο πιο πάνω, μυρί, μπορεί να κάνει μπράτσα. Οι δε άντρες έχουν την κλασική ζώνη. Αυτή, το σωσίβιο. Ναι, το σωσίβιο. Λόγω μπύρας, όπως λένε οι περισσότεροι. Είναι, λέει, μπύρα. Πυροκυλιά, έτσι τη βαφτίζουν όλοι τους χαϊδευτικά. Ναι. Επειδή είμαστε εμείς κορίτσια όμως και μας ενδιαφέρουν αυτά τα ψωμάκια, όπως τα περιέγραψε. Γιατί και η Ελληνίδα τα έχει τα ψωμάκια της. Ψωμάκι, ψωμάκι, βούτα, βούτα το ψωμάκι στη σαλάτα, αλλά το ψωμάκι έχετε και κάθετε. Και τα μπιφτεκάκια και οι πιτσούλες. Έτσι ακριβώς. Και τα τηγανιτά, οι τηγανιτές πατάτες ειδικά. Χτύπα κι άλλο, μπορείς εσύ. Τα γλυκά. Δώσε πόνο, μπορείς. Μερέντες. Καλά το πάω. Εκμεταλλεύεται ότι τις λέω στο break, το έχεις καταλάβει και αυτό ήδη. Σε πόσο χρόνο αρχίζουν να φαίνονται αποτελέσματα, θέλω να μάθω. Θα έλεγα ότι σχεδόν άμεσα φαίνονται τα αποτελέσματα. Βέβαια, το τελικό αποτέλεσμα θα χρειαστεί να περάσει και ένας ενάμεσης μήνας για να το δούμε. Αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία είναι σχεδόν άμεσο το αποτέλεσμα. Και ένα παραπάνω όταν έχουμε να αφαιρέσουμε και αρκετή ποσότητα λίπους. Πόση αρκετά ποσότητα λίτρα. Μπορούμε να αφαιρέσουμε, Αγγελική, αλήθεια. Πλέον είναι τόσο ασφαλής η τεχνική και η μέθοδος που χρησιμοποιούμε που μπορούμε να αφαιρέσουμε χωρίς πρόβλημα μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή και λίτρα. Μπορούμε, εγώ προσωπικά έχω φτάσει να αφαιρέσω 7 λίτρα σε μία συνεδρία. Τώρα υπολογίστε τα 7 λίτρα, βάλτε τα μπουκάλια του νερού, το 1,5 λίτρου, πόσα μπουκάλια τέτοια θα σας κάνουν. Αυτό όμως που πρέπει να ξέρουν όλοι και όλες, είναι ότι με τη λιπαναρρώφηση δεν θα χάσουν βάρος. Θα δώσουμε ένα σχήμα στο σώμα, θα διαμορφώσουμε το σώμα. Αλλά όχι βάρος. Η ζυγαριά μπορεί να μην κουνηθεί καθόλου. Μα καθόλου. Να μην κουνηθεί η βελόνα. Αλλά θα δώσουμε ένα σχήμα. Γιατί με τη λιπαναρρώφηση δεν αδυνατίζουμε τους ανθρώπους. Δεν είναι τεχνική για να δυνατήσει κάποιος. Είναι μια τεχνική για να σμιλεύσουμε.
να δώσουμε μία αρμονία σε αυτό το σώμα εκεί που το έχασε. Γι' αυτό και επεμβαίνουμε στα ψωμάκια. Ό,τι δηλαδή ξεφεύγει από τη γραμμή την αρμονική. Ό,τι ξεφεύγει από το σωστό σχήμα. Εκεί επεμβαίνουμε για να δώσουμε πάλι τη γραμμή αυτή που χρειάζεται αυτό το σώμα. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει και ένα συνδυασμό, φαντάζομαι, μια σωστή διατροφή, έτσι δεν είναι? Από πάντα η διατροφή αρκετά παίζει σημαντικό ρόλο. Σαφώς είναι και τα γονίδια και η κληρονομικότητα. Αλλά όλα αυτά συνδυαστικά. Δεν είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Όλα πρέπει να συνδυαστούν σωστά. Ας πούμε, το πιο συχνό λάθος που κάνουν μετά τη λιπαναρρόφηση οι γυναίκες είναι ότι επειδή δείχνουν πολύ πιο λεπτές, πιο αρμονικές, αφήνονται ελεύθερες και τρώνε. Και δυστυχώς μετά παίρνουν βάρος, παίρνουν κιλά. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Σε σχέση με την αποθεραπεία, αν το λέω σωστά, πόσο πίστη κάνουμε την επέμβαση, ωραία, ναι, γιατί δεν πάει να είναι μια επέμβαση. Ναι. Από εκεί και πέρα, αυτό τι συνέπειες φέρνει στη ζωή μας για το άμεσο αποτέλεσμα? Μπορούμε να επιστρέψουμε κανονικά στις... Άμεσα. Άμεσα. Άντε να πω τις πρώτες ώρες να μην πάει κάπου. Αλλά θα φοράει πάντα ένα λαστέξ ή το ανάλογο συσφυκτικό μέσο, αν είναι ψηλά, αν είναι κοιλιά, μπορεί να χρειάζεται μόνο μία ζώνη κοιλίας, αν είναι τα ψωμάκια που θέλει το συγκεκριμένο λαστέξ. Στα χέρια φοράμε τα ειδικά μανίκια. Αυτό το φοράμε από μία εβδομάδα έως 10 μέρες ανάλογα. Ανάλογα και στο άτομο, ανάλογα και στο τι έχουμε κάνει σαν τεχνική. Δεν όμως σταματά καθόλου τις καθημερινές δραστηριότητες. Μπορεί ακόμα και να αθλείται? Ναι. Μπορεί να αθληθεί εάν δεν πονάει. Να το πούμε λίγο και αυτό. Υπάρχει πόνος? Υπάρχει κάποιος, ναι, πόνος, δεν μπορούμε να πούμε, ναι, ότι δεν έχει. Αλλά δεν είναι κάτι αφόρητο, mm-hmm, δεν είναι κάτι το οποίο δεν αντέχεται. Και με ένα απλό παυσίπονο τύπου Ντεπών, Παναντόλ, μπορεί να περάσει. Ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξέρεις, όλες οι Ελληνίδες και λόγω κληρονομικότητας, τα γονίδια, όπως είπε η Αγγελική μας, λίγο το σώμα χλάδι, λίγο όλα αυτά, το έχουμε το θεματάκι μας, έτσι. Και πολύ, θα έλεγα, μερικές φορές. Τον τελευταίο καιρό, θα σε ρωτήσω, η λιπαναρρόφηση είναι κάτι που το ήξερα, το γνώριζα, mm-hmm, μιλάμε γι' αυτό χρόνια. Αυτό που γίνεται τον τελευταίο καιρό, αυτή η καινούργια τάση, με το να προσθέτουν προς τα πίσω μέρη των γυναικών πράγματα για να δείξει όπου πώς ποιος το γίνεται, είναι νέα μόδα, μόδα, ναι, είναι αυτό πάλι? Δεν είναι τόσο νέα μόδα. Τα ξεκίνησαν από το Hollywood κατά κύριο λόγο. Οι Καρδάσια το ξεκίνησαν. Ναι, ναι, και οι Λόπεζ. Ναι. Έτσι, ήταν χαρακτηριστικό τα οπίστια της Λόπεζ να έχουμε όλοι. Όπου εκεί όμως δεν βάζει λίπος, εκεί προσθέτουμε σιλικόνη για να δώσουν τον όγκο που χρειάζονται στους γλουτούς. Άλλες αφαιρούν, άλλες είναι... προσθέτουν. Τι, ναι, είναι τώρα πάλι αυτό? Εγώ προτιμώ να αφαιρώ. Και εγώ προτιμώ να αφαιρώ. Στην αφαίρεση θα μείνουμε στη λιπαναρρόφηση. Εμείς δεν το συζητάμε. Είναι πάρα πολλές κυρίες που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Ίσως θεωρούν ότι είναι το ποσό που θα πρέπει να διαθέσουν για να κάνουν κάτι τέτοιο. Πραγματικά δύσκολο για τις μέρες μας να βρεθεί. Αλλά από ό,τι ξέρω πια στην εποχή μας, είναι πραγματικά πολύ προσιτές τιμές. Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ προσιτές. Βεβαίως. Να το προσφέρει αυτό το δώρο στον εαυτό της. Βεβαίως. Γιατί πλέον και λόγω εποχών και εμείς κάνουμε καλύτερες τιμές και κάνουμε ευκολίες. Δεν νομίζω ότι είναι ένα ποσό το οποίο είναι δυσβάσταχτο πλέον. Θα μπορούσαμε να πούμε ενδεικτικά ένα ποσό που μπορεί να μας κοστίσει μια λιπαναρρόφηση? Εξαρτάται πάντα. Από που ξεκινάει ακριβώς? Ναι, εξαρτάται πάντα από το πόσο λίπος πρέπει να αφαιρεθεί. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε κατά προσέγγιση. Είναι άλλο να πρέπει να βγάλω μισό λίτρο λίπος, 500 ml, πάντα όγκο μιλάμε, όχι βάρος, mm-hmm, το λέω συνέχεια, και άλλο να βγάλω 3 λίτρα. 4 λίτρα, η τιμή θα είναι διαφορετική. Ενδεικτικά μπορώ να πω ότι θα ξεκινήσει και από τα 700 ευρώ, mm-hmm, και μέχρι, mm-hmm, ανάλογα το πρόβλημα της κάθε κυρίας που μπορεί να φτάσει. Τα αποτελέσματα φαίνεται αμέσως όμως. Τα αποτελέσματα θα τα δούμε, την αρμονία θα τη δούμε. Βέβαια τον πρώτο καιρό έχει κάποια ειδήματα. Δεν πάβει, mm-hmm, να είναι μια τραυματισμένη κατά κάποιο τρόπο περιοχή. Έτσι, θα κάνει κάποιο πρίξιμο, κάποιο είδημα, το οποίο σιγά σιγά
φεύγει, απορροφάται και κάθε μέρα όλο και βλέπει ένα διαφορετικό σώμα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Θα κάνει μήνα, 1,5 μήνα, ανάλογα και στο άτομο και στην εποχή, θα κάνει τόσο χρονικό διάστημα μέχρι να δει το τελικό αποτέλεσμα. Ενδιαφέρουσα πληροφορία, πάντως γενικά όλες είναι ενδιαφέρουσες πληροφορίες, γιατί εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει με επάρκεια το τι είναι η λιποαναρρόφηση. Εξακολουθεί και το φοβάται. Αυτό είναι αλήθεια. Πλέον είναι μία επέμβαση ρουτίνας, ίσως είναι από τις πιο απλές επεμβάσεις. Δεν είναι τόσο απλή έτσι όπως το λέω, αλλά δεν έχει να φοβάται τίποτα. Από θέμα κινδύνου, είναι τόσο ακίνδυνη πλέον. Μπορεί κάλλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να γίνει ακόμα και σε επίπεδο ιατρείου, για να καταλάβετε πόσο απλό είναι. Με τοπική αναισθησία πάνε πια εκείνες οι γενικές ναρκώσεις, με μεταγγίσεις αίματος κάποτε που κάναν, γιατί ήταν αιματηρή επέμβαση. Αυτά δεν υπάρχουν. Εύκολα και γρήγορα. Δεν υπάρχει απώλεια, ναι, δεν υπάρχει απώλεια αίματος, να χάνει αίμα, να νιώθει αδυναμία, κόπωση. Και αυτός είναι και ο λόγος που μπορεί και επανέρχεται στη δουλειά απευθείας, άμεσα σχεδόν. Άρα λοιπόν, για όσους και όσους έχουν αυτά τα προβλήματα που τα έχουμε και άντρες και γυναίκες, νομίζω πως είναι ιδανική λύση. Και ξέρεις κάτι, είναι και κάποια σημεία του σώματος μας που ακόμα και γυμναστική να κάνεις, δεν βελτιώνονται εύκολα, έτσι δεν θα είναι. Φύγει ποτέ. Ναι. Η λιπαποθήκη δεν μπορεί να φύγει όση γυμναστική και να κάνετε. Θα δυνατήσει η γυναίκα, θα χάσει βάρος, θα κόψει το πρόσωπο, θα κόψει μεντού. Θα χάσει πόντους αυτό. Θα χάσει πόντους. Δεν θα βρει την αρμονία στο σώμα. Είπαμε, επεμβαίνουμε εκεί που προεξέχει, που χαλάει τη γραμμή, την αρμονική. Εκείνο δεν θα φύγει ποτέ, όση προσπάθεια και αν κάνει. Όλες οι ηλικίες μπορούν να κάνουν λιποαναρρόφηση. Από ποια ηλικία μπορείς να ξεκινήσεις? Ναι, θα έλεγα ότι όλες οι ηλικίες δεν θα κάνεις τώρα στις 15 χρονών και στο 16χρονο. Είναι κρίμα. Κάποια στιγμή όμως από τα 18 και μετά, 17-18, μπορεί να κάνει. Εάν και εφόσον υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα, γιατί ίσως θα αξίζει τον κόπο να το πούμε και αυτό, είναι και θέμα ενδυμασίας. Είναι κάποια άτομα που ακριβώς επειδή είναι έτσι το σώμα διαμορφωμένο, δυσκολεύονται να ντυθούν. Δυσκολεύονται να βρουν το σακάκι με το ανάλογο παντελόνι, την ανάλογη φούστα. Επομένως, για αυτούς είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λύσουν. Είναι απαραίτητο. Εκεί θα επέμβουμε ακόμα και σε μικρή ηλικία. Μάλιστα. Για να βοηθήσουμε αυτά τα άτομα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Πρέπει να σου πω ότι έχουμε δεχτεί και πάρα πολλά τηλεφωνήματα από φίλες και φίλους και άντρες. Εμένα αυτό ξέρεις, με εντυπωσιάζει πάρα πολύ. Το παίρνουν και πάρα πολλοί άντρες. Γιατί στις προηγούμενες εκπομπές μιλήσαμε για τα νήματα, για τα περίφημα νήματα. Ποια που έχουν μπει στη ζωή μας. Ναι. Ποιο μπότοξ λέει, αγάπη μου, τώρα υπάρχουν τα νήματα. Και έχουμε δεχτεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα, Αγγελική, για τη νέα αυτή πια μέθοδο που μας κάνει να δείχνουμε νεότεροι πάρα πολύ γρήγορα, έτσι δεν είναι? Ναι. Τα νήματα πάλι έχουν μπει στη ζωή μας τελευταία, είναι μια νέα τεχνική η οποία μας λύνει τα χέρια κατά κάποιο τρόπο σε κάποια θέματα για να κάνουμε ένα πιο ανέμακτο, ασφαλώς είναι ανέμακτο και λίγο πιο ήπιο lifting, να διορθώσουμε την πτώση σε κάποια σημεία του σώματος μας, πρόσωπο, λαιμό, μπορούμε να το κάνουμε σχεδόν σε όλο το σώμα. Στα μπράτσα, κοιλιά, μυρούς, όπου έχουμε κάποια χαλάρωση. Θα μας κάνει κάποια ανόρθωση το νήμα αυτό. Τι θέλετε να μάθετε για το νήμα? Οι φίλοι μας ρωτάνε πάρα πολύ αν θέλουν τα αποτελέσματα άμεσα και αν μπορούν να πάνε στη δουλειά τους αμέσως. Είναι η ερώτηση που κάνουν όλοι συνέχεια. Με τα νήματα. Δεν θα έλεγα ότι θα φανούν τα αποτελέσματα από την πρώτη στιγμή. Βλέπουμε ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό της διόρθωσης με το που θα τα εφαρμόσουμε. Διότι ας έχουν υπόψη τους ότι αυτό που κάνει το νήμα είναι μία βιοδιέγερση. Δηλαδή διεγείρουμε τον οργανισμό με την τοποθέτηση αυτού του νήματος ώστε να αναπτυχθεί κολαγόνο και ελαστίνη. Αυτό θέλει σίγουρα ένα 20ήμερο να μπορέσει να αναπτυχθεί. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί αμέσως με το που θα βάλει το νήμα να δείξει και το αποτέλεσμα. Πρέπει να έχει υπομονή για να δώσει λίγο χρόνο στον εαυτό της,
η γυναίκα για να φανεί το αποτέλεσμα. Δεν έχουμε μεταξύ μας αυτή την υπομονή η γυναίκα. Ειδικά θέλουμε το αποτέλεσμα και το θέλουμε μα τώρα. Και στο μπότοξ ήθελε την υπομονή του. Όλα θέλουμε, φυσικά. Ναι. Ακόμα και το μπότοξ θέλει το χρόνο του, έτσι και στα νήματα. Θέλει κάποιο χρόνο για να μπορέσει να δείξει το αποτέλεσμα. Εγώ θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Θα αποτρέπατε ποτέ μία γυναίκα ή έναν άντρα, για, πέρα από ιατρικούς καθαρά λόγους που έχουν να κάνουν με την υγεία, να κάνει οποιαδήποτε από αυτές τις μεθόδους νεότητας? Εμένα έτσι μου αρέσει να τις λέω, γιατί νιώθω ότι μας γεννήσαμε ακριβώς. Είναι. Είναι το παιχνίδι της νεότητας. Θα αποτρέπατε σε κάποιον άνθρωπο λοιπόν να το κάνει, να κάνει κάτι τέτοιο? Αυτά που αναφέραμε, τη λιπεναρρόφηση, τα νήματα, όχι. Όχι, έχουν περιπτώσεις όμως που ξεκινάνε πολύ σε πάρα πολύ νεαρές ηλικίες. Τελικά είναι μύθος ή πραγματικότητα πρέπει να ξεκινάς σε νεαρή ηλικία, ακόμα και αν δεν έχεις πρόβλημα, για να προλάβεις το πρόβλημα? Όχι, αυτό είναι μύθος. Είναι μύθος. Δεν θα έπρεπε να ξεκινάμε κάτι για να το προλάβουμε. Αν αρχίσει να εμφανίζεται ένα πρόβλημα, θεωρώ ότι τότε είναι η κατάλληλη στιγμή να επέμβουμε. Ναι, στην αρχή του. Τότε ναι, για να έχουμε και μία συντήρηση. Ασφαλώς από μία ηλικία και μετά το έχουμε περισσότερη ανάγκη. Όχι όμως τόσο μικρές ηλικίες. Έχουμε ετοιμάσει και ένα βιντεάκι να δούμε για τη λιπαναρρόφηση. Έχουμε και εικόνες για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να καταλάβει καλύτερα όλα αυτά που αναλύσαμε με την αγαπημένη μας Αγγελική, η οποία ομολογώντα για το μήνα Οκτώβριο ήσουν ο συμβουλάτορας της ομορφιάς μας που θέλαμε πάρα πολύ, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, Αγγελική μου. Να είστε καλά. Όλοι οι φίλοι και οι φίλες μας νομίζω ότι έχουν πιστεί πως πια τα νήματα, λοιπόν, αρρώφηση, το μπότοξ είναι κάτι που έχει μπει στη ζωή μας. Ακίνδυνα, με ασφάλεια, έρχονται και μας υπόσχονται όχι θαύματα, πραγματικά αποτελέσματα, τα οποία φαίνονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, Νατάσα. Γιατί νιώθω είναι κάτι που όχι μόνο ο Dorian Gray το ήθελε, όλοι μας το θέλουμε. Φυσικά κάποιος δεν θέλει να μείνει για πάντα νέος. Ας δούμε λοιπόν το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει.